πρώτη αποστολή του σημερινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να επικυρώσει τις επιλογές για τις ηγετικές θέσεις του επόμενου Ευρωπαϊκού Κύκλου. Όπως γνωρίζετε, οι τρεις πολιτικές οικογένειες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και οι Ευρωπαίοι Φιλελεύθεροι, έχουν συμφωνήσει να προτείνουν για τις θέσεις αυτές, για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Van der Leyen, για την Προεδρία του Συμβουλίου για 2,5 χρόνια, όπως ορίζουν οι συνθήκες, τον τέος Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, τον Αντώνιο Κώστα, και για την θέση του ΙΠΑ του εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, την Πρωθυπουργό της Εστονίας, την κυρία Κάγια Κάλλας. Ευελπιστώ ότι αυτές οι επιλογές θα γίνουν αποδεκτές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει στην συνέχεια η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επικύρωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρίας Van der Leyen. Και είναι νομίζω πολύ σημαντικό όλες αυτές οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν εντός του μήνα Ιουλίου, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στον επόμενο Ευρωπαϊκό Κύκλο. Το επόμενο σημαντικό ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει θα είναι η στρατηγική ατζέντα για την επόμενη πενταετία, για τα σημαντικά ζητήματα πολιτικής τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκεί χαίρομαι διότι όλες οι σημαντικές ελληνικές προτεραιότητες αποτυπώνονται στο κείμενο αυτό. Μεγάλη έμφαση δίνεται στα ζητήματα μετανάστευσης και προστασίας των εξωτερικών συνόρων, στην ανάγκη για περισσότερη αμυντική συνεργασία, με εξέβρεση ενδεχομένως και δυνατότητων χρηματοδότησης από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με την στήριξη του πρωτογενούς τομέα, των αγροτών μας, των κτηνοτρόφων μας και των αλλιών μας. Ένα κείμενο το οποίο θα αποτελέσει και τον οδηγό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη πενταετία. Θα συζητήσουμε πιο αναλυτικά και τα θέματα της κοινής αμυντικής συνεργασίας, όπου θα έχω την ευκαιρία να επαναφέρω την κοινή πρόταση την οποία έχω διατυπώσει με τον Πολωνό Πρωθυπουργό για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αντιπυραυλικής ασπίδας ως ενός έργου φάρου, θα έλεγα, το οποίο θα μπορεί να σηματοδοτήσει ένα νέο βήμα στην ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία, σε μια εποχή όπου όλοι αναγνωρίζουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για να θωρακίσει την κοινή της άμυνα.